Καλησπέρα, Σοφία. Καλησπέρα. Λοιπόν, θέλεις να μας πεις τι είναι το μικρό δέντρο ακριβώς και πώς λειτουργεί? Ωραία. Λοιπόν, το μικρό δέντρο είναι ένα αυτοργανωμένο παιδαγωγικό εγχείρημα που δημιουργήθηκε, η ιδέα ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2012, όπου μια ομάδα γονέων και παιδαγωγών μαζεύτηκε στο Φυτώριο Φλαμουρίου στο Βερτίσκο Θεσσαλονίκης. Μάλιστα. Και ξεκίνησε μια σειρά συζητήσεων για τη δημιουργία ενός αλλιώτικου σχολείου. Και κάπως έτσι δημιουργήθηκε η συνέλευση για τη δημιουργία ενός αλλιώτικου σχολείου. Και μετά από 1,5 χρόνο συζητήσεων για το τι μορφή θα έχει αυτό το εγχείρημα, πώς θα είναι οργανωμένο, ποιες θα είναι οι πολιτικές και παιδαγωγικές του αξίες, ξεκίνησε και τη λειτουργία του τον Ιανουάριο του 2014. Μάλιστα. Όταν λέμε αλλιώτικο σχολείο, τι είναι αυτό που το κάνει αλλιώτικο ουσιαστικά, αν μπορούμε να το θέσουμε έτσι? Το εγχείρημα αυτό λειτουργεί με τις αξίες της ελευθεριακής εκπαίδευσης και της βιωματικής μάθησης. Μάλιστα. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά επιλέγουν τα ίδια το αντικείμενο, το μαθησιακό αντικείμενο. Ο ρόλος του ενήλικα δεν είναι ούτε να είναι ένας φορέας εξουσίας, ούτε ένας φορέας γνώσης, αλλά να δημιουργεί ένα περιβάλλον που θα εμπνεύσει το παιδί να επιλέξει ελεύθερα. Και επίσης εισάγουμε τα παιδιά στη διαδικασία της συνέλευσης, μέσα από την οποία μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις για την καθημερινότητά τους, μπορούν να αναδύονται θέματα προς επεξεργασία, μπορούν να διαχειρίζονται τις σχέσεις τους. Όλα αυτά στα πλαίσια φυσικά των κανόνων που υπαγορεύει η συμβίωση, γιατί δεν υπάρχει ελευθερία χωρίς υπευθυνότητα, κάπως εμείς αυτό προτάσουμε. Τι παιδιά μπορούν να έρθουν στο συγκεκριμένο χώρο, στο αυτοργανωμένο εγχείρημα? Στο εγχείρημα μας συμμετέχει όλη η οικογένεια, οπότε θέλουμε να δημιουργούμε μια κοινότητα, γι' αυτό κάπως λέμε ότι είμαστε ένα ελευθεριακό κοινοτικό σχολείο. Η οικογένεια και οι γονείς δηλαδή έχουν μια συμμετοχικότητα. Σημαντικό αυτό. Ναι, έχουμε μια κοινή συνέλευση. Η οριζοντιότητα στη λήψη αποφάσεων είναι πολύ κεντρική για μας. Έχουμε μια γενική συνέλευση στην οποία όλοι και όλες μαζί αποφασίζουμε για τη διαχείριση, ας πούμε, του εγχειρήματος. Και οι γονείς συμμετέχουν σε αυτό, κυρίως στο ξεώτη έχει να κάνει το πρακτικό κομμάτι που έχει να κάνει με την καθαριότητα, με τη φροντίδα του χώρου, με την οργάνωση κάποιων εκδηλώσεων. Ακόμα και η συμμετοχή σε κάποιες παιδαγωγικές διαδικασίες. Τα παιδιά είναι κατά βάση προσχολικής ηλικίας. Και μέσα σε αυτό το διάστημα της καραντίνας υπήρξαν και σημαντικές δράσεις μέσα από αυτή τη διαδικασία, έτσι δεν είναι? Εντάξει, εμείς φυσικά όπως όλα κλείσαμε, δεν λειτουργούσαμε το διάστημα αυτό. Αυτό που θελήσαμε να κάνουμε ήταν να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο εντός της κοινότητάς μας, ένα δίκτυο αλληλεγγύης, ώστε να διατηρήσουμε κάπως το αίσθημα, ας πούμε, της σταθερότητας στα παιδιά, γιατί εντάξει, τα παιδιά αυτής της ηλικίας το έχουν πάρα πολύ ανάγκη αυτό, όπως και εμείς. Φυσικά τηρούμε όλα τα μέτρα ασφαλείας και τώρα πάλι λειτουργούμε όπως και πριν. Και πού σας βρίσκει κάποιος, δηλαδή αν θέλει κάποιος να πάρει μέρος στη συνέλευση, εν πάση περιπτώσει να μάθει για αυτό το εγχείρημα περισσότερα? Αυτή την περίοδο κάνουμε έτσι κάποιες εκδηλώσεις, ανοιχτά καλέσματα για οικογένειες που θέλουν να μάθουν περισσότερα ή να συμμετέχουν του χρόνου. Χθες είχαμε ένα τέτοιο άνοιγμα, ένα τέτοιο κάλεσμα. Τώρα από εκεί και πέρα μπορεί κανείς να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω της σελίδας μας στο Facebook ή από το email μας και να κανονίσουμε μια συνάντηση, μια ξενάγηση. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να ευχηθούμε να πάει καλά το εγχείρημα, γιατί είναι αξιόλογο ουσιαστικά και στηρίζεται σε κάτι διαφορετικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας έδωσες και ελπίζουμε ότι θα έχουμε να πούμε πολλά περισσότερα στο μέλλον για τις δράσεις και για ό,τι συμβαίνει εκεί στο μικρό δέντρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.